και στους κινδύνους που υπάρχουν για να παρασυρθούν. Συνδεόμαστε με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλε. Προφανώς και ένα παιδί στα 13 του κάνει την εφηβική του επανάσταση, αν θέλετε. Από εκεί και πέρα, όμως, επειδή έχετε αντιμετωπίσει πολλές και λεπτές περιπτώσεις, μιλήστε μας για την ψυχολογία αυτής της ηλικίας και τους κινδύνους που κρύβει. Το τελευταίο διάστημα, οι περισσότερες φυγές εφήβων είναι κορίτσια. Είναι κορίτσια τα οποία επηρεάζονται από τρίτους, κυριότερα μέσα από το διαδίκτυο, από ανθρώπους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, όπου μετά από μια εβδομάδα, όπως έχει αποδειχτεί και διεθνώς, εμπιστεύονται τον ηλεκτρονικό φύλο και αυτός ο ηλεκτρονικός φύλος γίνεται μετά άνθρωπος που αγαπάει για να βρεθεί, όπως βρέθηκε ένα μικρό παιδί. Γιατί όταν είδα την Χριστίνα στο νοσοκομείο, δεν είδα τίποτα άλλο από μια μικρή κοπελίτσα, η οποία ήταν τόσο αθώα και μάλιστα πρέπει να σας πω χαρακτηριστικά για να καταλάβετε την αθωότητα αυτού του παιδιού. Ότι είπε στο θείο ότι θα ήθελε πολύ να δώσει κάποια χρήματα που έχει στο Χαμόγελο του Παιδιού, προκειμένου να βοηθήσει να βρίσκονται άλλα παιδιά. Ήθελε να βρεθεί η Χριστίνα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλες Χριστίνες όμως που εξαφανίζονται και που αυτές οι κοπέλες δυστυχώς η αντιμετώπιση είναι ότι ξέρεις, τα ήθελε, έφυγε με το φίλο της, έφυγε γιατί ήθελε να κάνει. Και δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και κάποια περιστατικά πολύ δύσκολα, όπως πριν από λίγες ημέρες. Μια κοπέλα βρέθηκε στην Αιτωλοκαρνανία, 14 χρονών, κρυμμένη σε ένα σπίτι εγκαταλελειμμένο. Και αποδείχτηκε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα που τώρα ερευνάει η αστυνομία. Τώρα και εσείς, κύριε Γιαννόπουλε, και το Χαμόγελο του Παιδιού κινητοποιηθήκατε σε όλη αυτή τη διαδικασία και μαζί με τους εθελοντές βρεθήκατε και στην περιοχή. Κάνατε και έρευνες με σκυλιά τα οποία διαθέτετε και διαθέτουν και οι εθελοντές σας. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα αυτή η υπόθεση να έχει τραγική κατάληξη, να μην έχει την ευτυχή κατάληξη που είχε τελικά. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να ξέρουν όλοι οι επίδοξοι είναι ότι στην Ελλάδα, παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν, έχουμε ενώσει δυνάμεις οι υπηρεσίες, οι φορείς, οι εθελοντικοί. Έχουμε καθίσει κάτω και έχουμε βρει τρόπους για να μην αφήνουμε χρόνο με το Amber Alert. Όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, από τη μία άκρη στην άλλη, ξέρουν για τη Χριστίνα. Μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ρωτούν για την τύχη της Χριστίνας. Και για κάθε Χριστίνα που θα βρεθεί στη δύσκολη θέση. Τα παιδιά ολονών είναι και δικά μας. Οπότε αυτή η ομάδα διάσωσης που βλέπετε εδώ, πήγαμε να επιχειρήσουμε το βράδυ, γιατί σταματάνε το βράδυ επιχειρήσεις από τις υπηρεσίες, με εξαιρετικό εξοπλισμό φωτισμού κλπ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στο Facebook μπαίνουν παιδιά ανεξέλεγκτα. Ειδικότερα παιδιά δημοτικού και λιγότερα μεγάλης ηλικίας, με αποτέλεσμα να βλέπουν και να αντιμετωπίζουν πράγματα που δεν είναι της ηλικίας τους και να κινδυνεύουν. Οι γονείς λοιπόν πρέπει δύο πράγματα να κάνουν. Να προστατεύουν τη μικρή ηλικία, την ελληνικότητα, και δεύτερον να λένε στα παιδιά τους, γιατί αυτό χρειάζονταν και η Χριστίνα, «Σ' αγαπάω». Δεν είναι δεδομένο ότι ένα παιδί, ένας γονιός αγαπάει το παιδί του και το καταλαβαίνει. Είναι κρατάω από αυτό που λέτε, κύριε Γιαννόπουλο, ότι οι γονείς πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά τους, να ανταακούν, να καταλαβαίνουν τις ανησυχίες τους και να σταματούν οποιαδήποτε τέτοια σκέψη μπαίνει στο μυαλό τους. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.